Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα ζητήματα της οικονομίας αλλά και τα μέτρα που θα κληθούν σύντομα οι πολίτες να πληρώσουν παραμένουν στην κορυφή της επικαιρότητας. Μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται να προσθεθεί και ένας ακόμα πονοκέφαλος, καθώς ο τερματισμός των κινητοποιήσεων των συμβολιογράφων ανοίγει τον δρόμο των πληστηριασμών. Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, με τις πανελλαδικές εξετάσεις να κάνουν πρεμιέρα αύριο. Ακόμα αρκετά παραμένουν τα προβλήματα σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, με αυτά να εστιάζονται σε περιοχές εκτός του κέντρου της Καλαμάτας. Από την άλλη, εξαιρετικές ομορφιές περιοχές αναδεικνύονται στην Μεσσηνία με την προσφορά και την εργασία εθελοντών να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο. Πάμε να ξεκινήσουμε την σημερινή σας ενημέρωση με τα ζητήματα της οικονομίας. Με το μαχαίρι στο λαιμό βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες και εκφράζουν τις αγωνίες τους καθώς ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί. Μετά την άρση της αποχής των συμβολιογράφων, η κατάσταση είναι δύσκολη και τα νέα μέτρα οι οφειλέτες θα έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Με το μαχαίρι στο λαιμό βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες που είχαν μισθούς που ήταν υψηλότεροι από τον μέσο όρο, αλλά από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται ακόμα και κατά 70% ή στην ακόμα χειρότερη περίπτωση να μηδενίζονται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα έσοδά τους δεν φτάνουν για τις δυσθεώρητες δόσεις προς τις τράπεζες. Από 1η-1η του 2016 δεν υπήρχε κάποια νομική προστασία πλην των ανθρώπων που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Και η απουσία των πληστηριασμών οφειλόταν στην αποχή των συμβολιογράφων. Πλέον χιλιάδες δανειολήπτες κοιμούνται και ξυπνούν με την αγωνία του πληστηριασμού. Ενώ κάποιοι άλλοι ζουν ήδη τον εφιάλτη. Είναι απάνθρωπο. Και εν πάση περιπτώσει και μεγάλη κοροϊδία έχουμε υποστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Οι πληστηριασμοί δεν υπάρχουν. Ειδικά για την πρώτη κατοικία που είναι 140.000 αντικειμενικής αξίας, έχει πάρει μια παράτα 18 μήνες. Κούρεμα των δανείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά 99% οι πληστηριασμοί είναι μικρών διαμερισμάτων, αγροτεμαχίων και μικρών καταστημάτων. Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη δεν προστατεύονται πλέον από καμία νομοθεσία. Έτσι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν δεν πληρώνουν κανονικά τη δόση του δανείου τους, θα δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει το νομοσχέδιο για την πώληση των κόκκινων δανείων σε ξένα funds. Το πρώτο πακέτο αναμένεται να αγοράσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Μέτρα, τι μέτρα, εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε για πιο σοβαρά πράγματα μέτρα και να πάρουμε για αυτά. Η κοροϊδία πάει σύννεφο. Αυτό δεν είναι καινούριο πράγμα, να πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει. Αυτό οι πολίτες θα μπορούν να βρουν μια λύση με τις τράπεζες, γιατί υποχρεώνονται οι τράπεζες από τις συμφωνίες που έχουν γίνει να καλούν πρώτα τους πολίτες να κάνουν μια πρόσθετη ρύθμιση προκειμένου να επιμηκύνεται το χρέος τους και να μπορούν να τους διευκολύνουν. Εδώ χαθούμε αυτοί που δεν έχουν πάλι δάνεια και αυτοί που έχουν πάλι δάνεια χαθήκανε. Τα μέτρα είναι δύσκολα, ωστόσο η ρευστότητα που αναμένεται να πέσει στην αγορά θα επιχειρήσει να ίσως και λύσει την κατάσταση, εκτίμησε από την πλευρά του ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας. Ο βουλευτής μάλιστα φάνηκε αισιόδοξο και για την έκβαση της διαπραγμάτευσης αλλά και το κλείσιμο της αξιολόγησης. Το σκηνικό είναι δύσκολο. Η διαπραγμάτευση βαίνει προς ολοκλήρωση. Τα μέτρα είναι δύσκολα για τον λαό. Όμως η απόφαση για την ρευστότητα στην αγορά είναι ουσιαστική. Αυτά σημείωσε μεταξύ άλλων αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αργολίδα, Γιάννης Γκιόλας. Αρχήν περιμένουμε την αξιολόγηση που θα ολοκληρωθεί μετά και την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά το δημοσιονομικό σκέλος. Είναι κάποιες επιβαρύνσεις επιπλέον των φόρων και του ασφαλιστικού. Ως προαπαιτούμενα βέβαια τα οποία είπαμε εξ αρχής και μετά την εκλογή μας είχαμε, μάλλον και πριν την εκλογή μας είχαμε αναλάβει σε γνώση και του ελληνικού λαού. Οπότε πλέον πηγαίνουμε στην αξιολόγηση η οποία κατά πάσα πιθανότητα στις 24 του μηνός θα κλείσει, θα ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα έχουμε να περιμένουμε. Καταρχήν το πακέτο των 5,4 δις, το οποίο ήταν η δόση προβλεπόμενη, η οποία κυρίως κατευθύνεται και η σκέψη από την κυβέρνηση είναι για να δοθεί, να καλύψει λήξη πρόθεσμες οφειλές του κράτους, του ελληνικού δημοσίου, προς ιδιώτες και λοιπούς εργολάβους κλπ. Που σημαίνει ότι αυτό επανέρχεται ζεστό χρήμα στην αγορά, μεγάλο πράγμα. Αλλά και η διαπραγμάτευση και η θέση πλέον που έχουν λάβει και ο Juncker και Dijsselbloem και όλοι, ειδικότερα δε ο Juncker που είχε δεσμευτεί για το λεγόμενο πακέτο Juncker, προβλέπεται ένα κονδύλι της τάξης των 4 δις. Από αυτό θα απορροφηθεί προφανώς για έργα. Έχουν ήδη σχεδιαστεί και αξιολογηθεί περί τα 40. Έργα τα οποία θα αποδώσουν καταρχήν εισπραξιμότητα,
γιατί κάποια επιχείρηση αποδίδει και τους γνωστούς φόρους. Δεύτερον, εξασφάλιση εργατικών χεριών. Αυτό που πάσχουμε και το οποίο, όπως έχουμε πει, δηλαδή η ανατροπή της ανεργίας και πηγαίνοντας να βελτιωθεί τα ποσοστά, να έχουμε και εισπραξιμότητα και για τα ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως για να ελαφρυνθεί ο ελληνικός λαός, όσοι πάσχουν, όσοι είναι άνεργοι. Τώρα, ένα τραγικό περιστατικό ήρθε στην δημοσιότητα, καθώς σύμφωνα με την εφημερίδα Θάρρος, στις προηγούμενες ημέρες σκοτώθηκε στο κτίριο των Μήλων στο λιμάνι της Καλαμάτας ένας 45χρονος αλλοδαπός. Αξίζει πάντως να τονιστεί ότι χρειάζεται άμεσα να ληφθούν μέτρα, καθώς το συγκεκριμένο κτίριο είναι ξέφραγο αμπέλι και άκρως επικίνδυνο. Η επικινδυνότητα του κτιρίου των κυλιδρόμινων στο λιμάνι της Καλαμάτας είναι κάτι που έχει επισημανθεί κατ' επανάληψη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Θάρρος, το κτίριο αυτό, το οποίο είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, έγινε η αιτία για να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος, ο οποίος λόγω της οικονομικής του κατάστασης είχε βρει καταφύγιο στο οίκημα αυτό. Πρόκειται για έναν Ρουμάνο 45 ετών που στην Καλαμάτα πολλοί ήξεραν ως Σωτήρη και τριγυρνούσε στους δρόμους, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που τον βοηθούσαν. Σύμφωνα με το Θάρρος, τον Σωτήρη βρήκε νεκρό το απόγευμα της Τρίτης ένας ομοεθνής του, που επίσης μένει εκεί καλώντας την αστυνομία. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι αρκετά επικίνδυνο και χρήζει άμεσα να αποκλειστεί, καθώς μπορεί να γίνει αιτία να θυνήσουμε και άλλα θύματα, με δεδομένο, όπως καταγράφεται, το ότι μπαίνουν σε αυτό παιδιά, φτάνοντας ακόμα μέχρι και την ταράτσα του κτιρίου. Πρεμιέρα αύριο Δευτέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές υποψήφοι για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ της χώρας ρίχνονται στην μάχη με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, αυτό της νεοελληνικής γλώσσας. Στην τελική ευθεία έχουν μπει υποψήφοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς στις 16 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Η αρχή θα γίνει με την νεοελληνική γλώσσα, μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η έκθεση. Φέτος οι εξετάσεις είναι διαφορετικές από κάθε άλλη χρονιά. Και είναι διαφορετικές και λόγω μειώσεως των μαθημάτων, το οποίο θα επιφέρει οπωσδήποτε διαφοροποίηση της βάσης αργότερα, αλλά και λόγω του ότι σε κάποια μαθήματα, όπως τα μαθηματικά που όμως είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας, έχουμε αλλαγή στην ύλη, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέματα θα πέσουν και σε ποιο επίπεδο θα είναι. Γι' αυτό οι υποψήφοι καλό θα ήταν να είναι προετοιμασμένοι όσο το δυνατόν καλύτερα και επίσης να περιμένουν τα πάντα, ειδικά από τα θέματα των μαθημάτων που είναι καινούργια, δηλαδή οι υποψήφοι του καινούργιου συστήματος. Το παλαιό βέβαια σύστημα ελάχιστοι το προτίμησαν και καλά έκαναν, γιατί τα τέσσερα μαθήματα είναι οπωσδήποτε πιο ευνοϊκό σύστημα. Και η διαφοροποίηση φετινή είναι ότι μεταξύ μαθημάτων υπάρχει περισσότερος χρόνος για να διαβάσουν οι υποψήφοι, κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Η ειδοποιώς διαφορά των φετινών πανελλαδικών σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι οι υποψήφοι θα εξετάζονται πλέον σε τέσσερα μαθήματα, ενώ αν θέλουν να επιλέξουν μεταξύ δύο επιστημονικών πεδίων, θα πρέπει να δώσουν και ένα πέμπτο μάθημα. Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να εξεταστούν με το παλαιό σύστημα. Ωστόσο, μόλις 4% των υποψηφίων το έχει επιλέξει. Έτσι, σε σύνολο 79.923 υποψηφίων των γενικών λυκείων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, 21.889 μαθητές επέλεξαν να δώσουν και πέμπτο μάθημα για να αποκτήσουν τη δυνατότητα διεκδίκησης σχολών από δύο επιστημονικά πεδία. Μετά τις αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας, το επίκεντρο μπαίνει και η πορεία των βάσεων. Αλλά σε γενικές γραμμές πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουν και να είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε είδους θέματα, καθώς μάλιστα φέτος υπάρχει και από ό,τι φαίνεται μια αλλαγή των επιτροπών, η οποία επίσης θα δώσει θέματα τα οποία πιθανότατα θα είναι απροσδόκητα. Και οι υποψήφοι θα πρέπει να τα περιμένουν όλα. Τα παιδιά τα οποία έχουν διαβάσει αρκετά μέχρι τώρα δεν έχουν τόσο σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει λίγο να οργανώσουν καλύτερα τη μελέτη τους. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν αισθάνονται ότι έχουν διαβάσει τόσο καλά μέχρι τώρα, δεν έχουν προετοιμαστεί, ας κάνουν τουλάχιστον τις βασικές προετοιμασίες αυτές που τους λένε οι καθηγητές τους, αυτοί που τους βοηθούν γενικώς στις πανελλήνιες, και να μην έχουν τόσο άγχος, διότι κανένας δεν ξέρει πώς θα πάνε τα θέματα, τι θα είναι τα θέματα, ποια θα ξέρει, ποια δεν θα ξέρει. Οπότε ό,τι μπορέσει ακόμα και την τελευταία στιγμή να διαβάσει, καλό θα είναι, μπορεί να το αποφέρει μονάδες οι οποίες θα είναι πολύ κρίσιμες για την εισαγωγή του εκεί που θέλει. Όχι και τόσο καλή χαρακτηρίζεται από τους εμπόρους η ενδιάμεση εκδοτική περίοδος. Οι αργίες που συνέπεσαν με τις ημέρες των προσφορών των εμπορικών καταστημάτων συνέπαναν στο να μην κινηθεί η αγορά σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τους επαγγελματίες από την πλευρά τους να ζητούν μια επιμήκυνση της περίοδου.
τελευταίο δεκαήμερο προσφορών και εκπτώσεων ζητάει η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπόριου και Επιχειρηματικότητας ύστερα από έρευνα που έδειξε ότι η περίοδος των ενδιάμεσων εκπτώσεων της Άνοιξης δεν βοήθησε ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων ανέφεραν στην έρευνα της ΕΣΕΕ ότι σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις στην περιοχή τους σε σχέση με πέρυσι, ενώ μόλις οι 7 στους 74 αναφέρουν πως οι πωλήσεις των καταστημάτων της περιοχής τους κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2015. Το δεκαήμερο δεν ήταν κακό, απλώς ήταν λίγες ημέρες. Δηλαδή είχαμε πολλές αργίες και αντί να ξεκινήσουμε την 1η του Μαΐου και να τελειώσουμε στις 10, είχαμε, νομίζω ξεκινήσαμε στις 4 και τελειώσαμε στις 12, κάπου χαλάσανε οι ημέρες και από τις αργίες. Τώρα ακούστηκε ότι θα ζητήσουν νέο δεκαήμερο, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι θετικός σε αυτά τα δεκαήμερα, γιατί αυτά τα event, θα πούμε έτσι, γιατί ο κόσμος είναι ευκαιρία να κάνει καλύτερες, να βρει καλύτερες τιμές μέσα στη σεζόν. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα μάθουμε τι θα γίνει. Σίγουρα δεν νιώθεις. Κάθε έκπτωση που μπαίνει, ο καταναλωτής βγαίνει, ψάχνει, ρωτάει και κοιτάει την τιμή έτσι ώστε να βγει να ψωνίσει. Μπορεί να γίνει κάποιες προσφορές όταν τελείωσε το δεκαήμερο, θα πάνε και μέχρι την άλλη εβδομάδα κάποιες προσφορές ακόμα. Η αγοραστική δύναμη του κόσμου πιστεύω ότι κάθε χρόνο μειώνεται. Και εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τη πορεία των χρόνων και της ύφεσης και της κρίσης. Θα πρέπει να γίνει κάτι. Αρχίζει και κουράζει η κρίση. Είμαστε τώρα στον 6ο προς 7ο χρόνο. Κάτι πρέπει να γίνει ώστε να σταθεροποιηθεί το θέμα και να ξεκινήσει έστω μια μικρή ανάκαμψη. Οι άνθρωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι απουσιάζει η αγοραστική δύναμη από τους καταναλωτές, ενώ τα νέα μέτρα δεν βοηθούν καθόλου τον εμπορικό κόσμο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Δεν γίνεται να έχουμε τόσο πολύ ψηλή φορολογία και να ζητάμε ανάπτυξη. Καλούμαστε εμείς οι καταστηματάρχες και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώσουμε υπέρογκα ποσά σε όλους τους τομείς, είτε είναι στην ασφάλεια, είτε είναι στην εφορία, είτε είναι στο ΦΠΑ. Όταν ακούς αύξηση στο ΦΠΑ, δεν έχετε ανάπτυξη καθόλου. Θα πρέπει να πέσει ο ΦΠΑ. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουμε. Έχουμε το θέμα των τραπεζών, έχουμε με τις πιστωτικές κάρτες. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Το θετικό είναι ότι έχετε ένα καλοκαίρι και πέρα το καλοκαίρι για εμάς τους εμπόρους είναι πιο θετικό, είτε με το τουρισμό, είτε η πόλη μας έχει μια άνοδο γενικότερα. Το μόνο θετικό είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα δούμε πώς θα κυλήσει η χρονιά μας. Εντάξει, τα μέτρα πάντα μπαίνουν. Ο κόσμος πάντα χρειάζεται κάτι να εμψυχώσει τη διάθεσή του. Και αυτό είναι να βγει για ψώνια, να βγει έξω, να διασκεδάσει. Το ζητάει. Με λαμπρότητα, ο εορτασμός στη μνήμη των Μεσσηνίων Αγίων στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία σήμερα στην Ιπαπαντή χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος και είχατε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση Best. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας κάθε Κυριακή θα μεταδίδεται από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό η Θεία Λειτουργία. Λαμπρότητα. Εορτάστηκε και φέτος η μνήμη των Μεσσηνίων Αγίων στην πόλη της Καλαμάτας. Πελήθος πιστών συνέρευσε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό προκειμένου να συμμετάσχει στην ακολουθία και να προσκυνήσει την εικόνα των 12 Μεσσηνίων Αγίων καθώς και τα χαριτόβρητα λείψανα αυτών. Οι εκδηλώσεις εορτασμού κορυφώθηκαν σήμερα Κυριακή με την τέλεση της πανηγυρικής αρχιερατικής θείας λειτουργίας και της λιτάνευσης της ιερής εικόνας καθώς και των λειψάνων των Αγίων. Σημειώνεται ότι την Θεία Λειτουργία μετέδωσε ζωντανά η τηλεόραση Best, ενώ υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας θα υπάρχει κάθε Κυριακή ζωντανή μετάδοση από τον Ιερό Ναό της Ιπαπαντής στην πόλη της Καλαμάτας.
Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτά από την πόλη της Καλαμάτας. Να μεταφερθούμε όμως και πιο δυτικότερα στην Μεσσηνία, καθώς στην χώρα σήμερα τιμήθηκε ο Άγιος Νεομάρτυρας, ο Άγιος Δημήτρος ο Χωραΐτης. Παρουσία εκεί των αρχών και του Υπουργού Εργασίας, του κ. Γιώργου Κατρούγκαλου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Μποζίκα για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά λόγω και της γιορτής. Κώστα, τη μνήμη του νεομάρτυρα Αγίου Δημητρίου του Χωραΐτη γιόρτασε σήμερα η χώρα. Οι γιορτασμοί είχαν κορυφωθεί το πρωί με τη λειτουργία και τη λιτάνευση της εικόνας που έγινε στους δρόμους της περιοχής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίας Ελπίας κ. Κ. Χρυσοστόμου, του Υπουργού Εργασίας, αυτοδιοικητικών παραγόντων, του Δημάρχου Πύλου Νέστορος αλλά και αρκετών φορέων. Να τονίσουμε ότι πρόκειται για μεγάλη τιμή, καθώς ο Άγιος, ο νεομάρτυρας Δημήτριος ο Χωραΐτης είχε γεννηθεί στη χώρα τον Απρίλιο του 1801 και μαρτύρησε στην Τρίπολη, της οποίας μάλιστα είναι και πολίουχος. Να τονίσουμε ότι τα λείψανά του υπάρχουν στη Μονή Βαρσών Αρκαδίας και μεταφέρονται και στην Τρίπολη κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου για τη Μεγάλη Λιτανία. Οι θρησκευτικές πάντως τελετές στη χώρα, στη γενέτειρα του νεομάρτυρα του Αγίου Δημητρίου, ήταν λαμπρές και κορυφώθηκαν βέβαια, όπως είπαμε, εκτός από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και με μια πλούσια προπανηγύρι. Τώρα, στο πολιτικό, άμα θες λίγο έτσι πεδίο των... Ναι, Γιάννη, γιατί οι εξελίξεις γενικότερα ήταν καύτες στο προηγούμενο διάστημα, εξακολουθούν, τα μέτρα που έχουν περάσει είναι δύσκολα για τους πολίτες και δεν ξέρω αν έτσι υπήρξαν συζητήσεις με τους πολίτες. Δηλώσεις, δεν έχουν γίνει δηλώσεις, έχουμε όμως κάποιες ειδήσεις από τα τοπικά θέματα, γιατί ο κύριος Κατρούγκαλος είχε την ευκαιρία να διαβουλευτεί και να συζητήσει τοπικά θέματα μαζί με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος. Συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν γενικότερα την περιοχή και τους οδικούς άξονες. Να σου πω ότι έχει μπει στο τραπέζι και το θέμα εκεί των οδικών άξονων που συνδέουν την περιοχή με την υπόλοιπη Μεσσηνία. Έγινε μια επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας στο παλάτι του Νέστορο και του αρχαιολογικού χώρου. Να τονίσουμε ότι αυτός ο αρχαιολογικός χώρος αναδιαμορφώνεται και οι πληροφορίες από τους τοπικούς παράγοντες μας αναφέρουν ότι σύντομα θα γενιαστεί. Υπάρχει ένα έτσι ενδιαφέρον γιατί εκεί και εμπίπτει σε αρμοδιότητα και του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και ο Δήμος Πύλου Νέστορος, ο οποίος έχει προάγει αυτό το σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή. Φυσικά το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα γιατί γνωρίζουμε ότι πολλά είναι και τα θέματα για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του τόπου μας, Κώστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε εμείς θέμα στην Καλαμάτα. Θα βρεθεί αύριο ο γνωστός δημοσιογράφος Κυριάκος Βελόπουλος σε εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για αύριο απόγευμα στις 6 στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Θα γίνει ανάλυση των πολιτικών εξελίξεων καθώς και διαφόρων άλλων προεκτάσεων της επικαιρότητας. Τα ζητήματα της επικαιρότητας, οι πολιτικές εξελίξεις αλλά και οι προεκτάσεις των όσων συμβαίνουν σήμερα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο ομιλίας η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Κυριάκο Βελόπουλο στο Αμφιθέατρο Αλεξάνδρος Κουμουνδούρος στην Καλαμάτα αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Καλό λοιπόν όλους όσοι ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου να είναι εκεί γιατί έχει φτάσει ο κόμπος το χτενάκι, τα μέτρα που πήραν και τον κόσμο που διαμαρτυρότανε. Να πω ότι αυτοί που μας κυβερνούν εδώ και μερικές δεκαετίες, το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι όταν πονάει το δέντρο να κόβουν το κεφάλι. Και το υπογραμμίζω από την έννοια ότι ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε ας πούμε, σε πρωτογενή παραγωγή όπως είναι το λάδι έτσι, και η τυποποίησή του να δώσει μια υπεραξία πάνω από 400% στο ένα κιλό λάδι, το πω πολύ απλά, δεν υπάρχει κρατική μέρημνα ώστε να βοηθήσει τον Έλληνα αγρότη, τον Έλληνα κτηνοτρόφο να παράγει προϊόντα. Η Ελλάδα μεγαλούργησε από 2-3, το λέει και ο Σεφέρης αυτό, μεγαλούργησε από 2-3 προϊόντα. Το ένα ήταν το λάδι, το άλλο ήταν το κρασί και το άλλο η θάλασσα. Και τα τρία σημεία αναφοράς της ελληνικής οικονομίας τα έχουν ισοπεδώσει αυτοί που κυβερνούν και δυστυχώς διότι ανήκομενοι στην Δύση. Και αυτό βέβαια το ανήκομενοι στην Δύση είναι σημαντοδοτεί όλα τα δυσάρεστα επώδυνα μέτρα που έχουν λάβει οι κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια, κυρίως τα τελευταία 7 χρόνια. Ναι. Χωρίς όμως διάθεση και προοπτική να κάνουν έστω κάτι για την ανάπτυξη. Και όταν λέω ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Μιλάω για την πρωτογενή παραγωγή. Έχουμε πει πολλά για το φιλορωσικό κίνημα και καλό όλους να είναι εκεί τη Δευτέρα 6 το απόγευμα. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Να σταματήσει αυτή η δυτικόδουλη τακτική. Ό,τι πει η Μέρκελ, ό,τι πει η Αμερική. Γιατί? Ό,τι πει η Ελλάδα. Το συμφέρον μας ποιο είναι αυτό. Αυτό θα κάνουμε. Λέω λοιπόν το εξής. Έρχεται ο Πούτιν τέλη του μηνός στην Ελλάδα. Έτσι. Και πάει τις επόμενες μέρες 17 Μαΐου με έναν ανεπιθύμητο στη Ρωσία πρόσωπο τον Χόλστάιν και υπογράφει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 17-18 Μαΐου. Τον αγωγό ΤΑΠ.
που ο πρόεδρος ο Πούτιν έρχεται για αυτόν τον λόγο, για τους αγωγούς. Δηλαδή εμείς προτού έρθει ο Πούτιν υπογράφουμε τον αγωγό ΤΑΠ, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο θρίαμβος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και του Αζερβαϊτζάν. Ρωτώ λοιπόν πώς να έρθει να βοηθήσει η Ρωσία την Ελλάδα όταν 10 μέρες πριν έρθει στην Ελλάδα ο Πούτιν, εσύ υπογράφεις γρήγορα γρήγορα μια σύμβαση η οποία είναι δουλική εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Στην Σπάρτη να έρθουμε, εκδήλωση που πραγματοποίησε εκεί η Χρυσή Αυγή. Στην διάρκεια αυτής παρουσιάστηκαν οι θέσεις της για την αγροτική οικονομία. Θα το δούμε σε λίγο το συγκεκριμένο θέμα, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα ζητήματα. Εγκαταλειμμένοι από όλους αισθάνονται οι κάτοικοι των περιοχών που βρίσκονται εκτός κέντρου από την πόλη της Καλαμάτας. Και συγκεκριμένα στην περιοχή Πανόραμα Μικρής Μαντίνιας, οι κάτοικοι στερούνται το νερό αλλά και τις υποδομές για να έχουν πρόσβαση στις κατοικίες τους. Πολιτιστική πρωτεύουσα χωρίς νερό γίνεται, και όμως οι κάτοικοι στην τουριστική μάλιστα περιοχή του πανοράματος της Μικρής Μαντίνιας στερούνται βασικών αγαθών όπως το νερό και αυτό της πρόσβασης, με αποτέλεσμα η καθημερινότητά τους να γίνεται εφιαλτική, αφενός γιατί δεν έχουν την πρόσβαση που θα έπρεπε μέχρι τις οικίες τους όσον αφορά το οδικό δίκτυο και αφετέρου να γίνονται συνέχεια διακοπές σε ένα βασικό στοιχείο, το νερό. Βρισκόμαστε στην περιοχή Πανόραμα με Αλμυρού. Είναι δύο στροφές πάνω από το ξενοδοχείο το Μεσίνια. Αυτή η περιοχή έχει παραμεληθεί τελείως. Δεν έχουμε νερό κατ' επανάληψη, διότι το δίκτυο είναι παλιό. Με αποτέλεσμα να μένουμε συνεχώς χωρίς νερό. Ο δρόμος, από ό,τι θα δείτε, είναι σε συνθήκες να μην πω. Και ειλικρινά θεωρώ ότι το αυτονόητο είναι να έχουμε νερό και δρόμο. Πληρώνουμε, είμαστε δημότες. Αλλά δυστυχώς δεν ζούμε στο κέντρο της Καλαμάτας. Βεβαίως, η ΔΕΙΑΚ, αν και θα πω ότι οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι και εξυπηρετικότατοι, ξέρουν το πρόβλημα, έχουν κάνει εισηγήσεις, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα για μας. Ξέρετε κάτι, ο Δήμος Καλαμάτας περιορίζεται στο κέντρο, στο φαίνεστε. Δυστυχώς στην ουσία το να έχουμε το αυτονόητο νερό και δρόμο είναι κάτι που δεν, οι δήμονες δεν τους ενδιαφέρει. Μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Οι κάτοικοι για ακόμη μια φορά κάνουν έκκληση στους αρμόδιους να ενδιαφερθούν για αυτά που θα έπρεπε να ήταν δεδομένα και όχι ζητούμενα. Σαφώς γίνεται ποτάμι. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ πέρα δεν είναι εξαιρετικές κατοικίες, μένουμε μόνιμα. Δυστυχώς όμως σας λέω ότι οι δήμονες δεν τους ενδιαφέρει και λένε πως δεν έχουν χρήματα. Αυτό είναι ψέμα, διότι βλέπουμε στην Καλαμάτα πόσα χρήματα πέφτουν και πέφτουν μόνο για το Δήμο Καλαμάτας που είναι το κέντρο. Ξέρετε κάτι, εγώ σαν πολίτης που έχω απευδύσει, που δεν έχω το αυτονόητο νερό και δρόμο, εάν δεν πληρώσω τα τέλη μου, θα μου κόψουν και αυτό το υποτυπώδη νερό που έχω. Δεν δικαιούμαι δηλαδή να ομιλώ, δεν νομιμοποιούμε για τίποτα. Αυτοί που έχουν την εξουσία νομιμοποιούνται να μου κόψουν και το στοιχειώδη νερό. Λυπάμαι πάρα πολύ, είναι απαράδεκτα, ζούμε σε μια εποχή που εν πάση περιπτώσει νερό και δρόμο δικαιούμεθα γιατί πληρώνουμε. Και τα τέλη, τα δημοτικά τέλη στο νομό μας δεν είναι λίγα. Θέλω να είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και να ακούσει κάποιος και να ευαισθητοποιηθεί. Αλλά δυστυχώς αυτή την περίοδο όλοι αυτοί οι κύριοι κίνητρο δεν έχουν. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Με αποτέλεσμα να μην είμαι αισιόδοξη και πάλι να μας γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Να επιστρέψουμε εμείς στο θέμα που είδαμε νωρίτερα. Στη Σπάρτη, λοιπόν, η Χρυσή Αυγή παρουσίασε τις θέσεις της και τις προτάσεις της για τα θέματα που άπτονται της αγροτικής οικονομίας. Με θέμα την αγροτική οικονομία, αλλά και με παρεμβάσεις που κινήθηκαν γύρω από όλη την πολιτική ατζέντα, έγινε η εκδήλωση της Χρυσής Αυγής στην Σπάρτη. Λίγες μέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών, ψήφισε ένα από τα πακέτα προαπαιτούμενων μέτρων για το μνημόνιο της αριστεράς. Πριν από λίγες ημέρες, πέρασε και το εθνοκτόνο απόπλακα, όπως το χαρακτήριζαν κάποιοι, ασφαλιστικό και συνταξιδοτικό.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι βουλευτές Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός και ο ευρωβουλευτής Γεώργιος Επιτίδιος, οι οποίοι και απευθύνθηκαν στους πολίτες, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Σχετικά με τα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας, τα στελέχη της Χρυσής Αυγής σημείωσαν πως ο λαϊκός σύνδεσμος είναι αυτός που θα χτυπήσει τα καρτέλ και τους μεσάζοντες στην διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν έθνος, πρέπει να αναπτύξουμε το γενή τομέα. Από τότε λοιπόν που μετατράπηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Πολιτική Ένωση, από εκεί και πέρα άρχισε να διαλύεται η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι πλέον τα κράτη, τα συμφέροντα των κρατών άρχισαν να συγκρούονται. Και εφόσον άρχισαν να συγκρούονται τα συμφέροντα των κρατών, είχαμε και ανάλογη εξέλιξη. Κύριε Χρυσή Αυγή, καταπιάνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά στον αγροτικό τομέα έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί δεν γίνεται η πατρίδα μας να είναι αυτάρκης, να είναι αυτόνομη, εάν δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες πολίτες. Και η ελληνική γη, η Ελλάδα, μπορεί να μας θρέψει όλους και μπορεί να σου αξιοπρεπώς. Πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα. Και στη μαγεία της φύσης που εντυπωσιάζει στο χωριό Νερόμυλος, εκεί η ολοκλήρωση του μονοπατιού στον ποταμό Καρία έδωσε τη δυνατότητα ενός περιπάτου σε ένα καταπράσινο τοπίο με νερά και εικόνες που δεν αφήνουν να συγκινούν τον επισκέπτη. Δράσεις και υποδομές γίνονται στα χωριά της Μεσσηνίας προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα, στο χωριό του Νερόμυλου μαγεύει τους λάτρεις της φύσης το μονοπάτι που ολοκληρώθηκε δίπλα στο ποτάμι της Καριάς. Ένα καταπράσινο τοπίο τόσο όμορφο που έχει ήδη γίνει πόλος έλξης. Εμείς το μονοπάτι το έχουμε έτοιμο με τις γέφυρες του, με τα σκηνιά του όπου χρειάζονται σε δύσκολα σημεία. Η προβολή που θα. Όταν θα το δείξει ο σταθμό σας, σίγουρα θα συμβάλλει στο να το βλέπουν περισσότεροι επισκέπτες. Αυτό ευελπιστούμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για το καλό του χωριού και ερχόμενος ο κόσμος ο ξένος, αλλάζει και η νοοτροπία του χωριού. Και προσπαθούμε σιγά σιγά να αλλάξουμε και την νοοτροπία, να μάθουμε ότι δεχόμαστε ξένους ανθρώπους. Το χωριό είναι φιλόξενο, το είδατε, είναι όμορφο, το μονοπάτι είναι μεγάλο. Όσοι θέλουν τη φυσική ομορφιά και αντέχουν το περπάτημα, είναι γύρω στις 3-4 χιλιόμετρα, μπορούν να έρθουν. Έρχεται ο κόσμος, όπως και προχθές είχαν έρθει δύο πουλμανάκια, έρχονται Γερμανοί, Άγγλοι. Σιγά σιγά, με τη βοήθειά σας και εσείς, θα τα καταφέρουμε. Το πάτι είναι περίπου 4 χιλιόμετρα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής είναι υποσκιά. Οι προτινόμενες εποχές για επίσκεψη είναι από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, ενώ σε όλη τη διαδρομή υπάρχει νερό, σήμανση με κόκκινα σημάδια, αλλά και φυσικές λίμνες που ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τα νερά της Καριάς. Μπορεί να καθίσει, όπως είδατε υπάρχουν και θέσεις να καθίσει, υπάρχουν και μεγάλες λίμνες που μπορούν να κάνουν μπάνιο. Αυτά προσφέρουμε. Και πιο πολύ φυσική ομορφιά. Η λίμνη αυτή είναι, τη λέγουμε, μαριάστη λίμνη. Εδώ οι πιτσιρικάδες όλοι και οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας μαθαίναμε μπάνιο. Μαθαίναμε μπάνιο και ψαρεύαμε. Έχει το νερό τη βρύση απέναντί μας, που είναι νερό καθαρό πόσιμο. Και ευελπιστούμε να έχουμε καινούριους επισκέπτες στο χωριό μας, να το αναδείξουμε. Να πάρει μια ζωή, μια ζωντάνια. Ήταν ένα μήνα, αλλά πηγαίναμε κάθε Σαββάτο και Κυριακή με μια ομάδα από εθελοντές που ήταν συνέχεια κοντά μας, γύρω τα 15 άτομα και παραπάνω. Και ακόμα όταν χρειαστεί πάλι θα έρθουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Γιατί μόνο το ένα άτομο δεν είναι. Και όσο το στηρίζουμε όλοι μαζί θα το αναδεικνύουμε. Μνημόσυνο για τους ευεργέτες του Άργου στελέστηκε σήμερα στον Μητροπολιτικό Ναό της περιοχής, όπως σημείωσε και ο Δημαρχός Δημήτρης Καμπόσος. Πρόκειται για ανθρώπους που παρήχαν τις περιοχές τους προς όφελος της χώρας και της περιοχής.
Το καθιερωμένο ετησίο μνημόσιο των ευεργετών του Άργους πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Πέτρου, παρουσία των αρχών του τόπου. Ένα σημαντικό μνημόσυνο έγινε σήμερα στο Άγιο Πέτρο, στο κέντρο του Άργους, για τους ευεργέτες του Δήμου Άργους. Στο Δημαρχείο του Άργους, μέσα στην αίθουσα εκδηλώσεων, υπάρχουν όλες οι φωτογραφίες αυτών των ανθρώπων που έδωσαν την περιουσία τους για να γίνουν κάποια πράγματα σε αυτή την πόλη. Πιστεύω πως δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από το να διαθέτεις την περιουσία σου όταν δεν έχεις κάποιον να τα αφήσεις, για το κοινό όφελος. Κάποτε υπήρχαν πολλοί ευεργέτες. Η πατρίδα μας μεγάλωσε, απελευθερώθηκε από ανθρώπους που διέθεσαν και τη ζωή τους αλλά και την περιουσία τους. Το αβέρωφτο θρυλικό μας κέρδισε όλα τα νησιά. Στους μεγάλους πολέμους, στους Βαλκανικούς πολέμους και γενικότερα. Θέλω να πω ότι πρέπει να αναπτύξουμε πάλι τη συνείδηση, γιατί αυτό που έγινε σήμερα είναι η αθανασία αυτών των ανθρώπων. Παραμένουν στην ιστορία. Παραμένουν ως άνθρωποι που δεν τους ξεχνά ποτέ κανένας. Τους μνημονεύουν χρόνια τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που είναι πάνω από 50 χρόνια και μνημονεύονται ακόμα. Στην προθήκη υπάρχουν οι φωτογραφίες τους και τα ονόματά τους, για να τους βλέπουν οι επόμενες γενιές. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το συνεχίζουμε, μια σκυταλοδρομία είναι άλλωστε, ο ένας δήμαρχος τη δίνει στον άλλον και όλοι μαζί κάνουμε αυτό που πρέπει για τον τόπο μας. Το καλοκαίρι πλησιάζει, η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ανοίξει, ωστόσο η λήψη χρημάτων και προσωπικού καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να μην αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό και για τον καλύτερο συντονισμό συνεδρίασε το αρμόδιο όργανο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Με κονδύλια που δεν φτάνουν για να καλυφθούν οι ανάγκες, με ελάχιστο προσωπικό και μέσα, οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να αντιμετωπίσουν την αντιπυρική περίοδο. Δίνουμε 130.000 ευρώ για να καλύψουμε το σύμπαν. Εδώ πέρα να ξεκινήσουμε από το δασίδιο, το γεροκομείο, τα δάση γύρω, να ανοίξουμε δρόμους, να φτιάξουμε τα χυμάρους, να κινηθούμε παντού. Εδώ χρειάζεται η συνδρομή όλων. Θα πρέπει να πούμε ότι τώρα είμαστε σε μια περίοδο που η βλάστηση έχει μεγαλώσει πολύ από τις βροχές. Θέλει ο καθένας μας, ότι δεν είναι μόνο η υπόθεση του Δήμου, γιατί ο Δήμος είναι δεδομένες οι δυνατότητες του. Θα πρέπει ο καθένας, γιατί αν γίνει μια πυρκαγιά, μας αφορά όλους. Όποιος μπορεί να συνδράμει, είτε σύλλογοι, είτε φορείς, είτε ο καθένας μας ξεχωριστά. Θα ήθελα να επισημάνω τις τοπικές ομάδες πυρασφάλειας, τις οποίες πρέπει να ενεργοποιήσει ο Δήμος. Βάσει του σχεδιασμού, βάσει του γενικού σχεδίου αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, οφείλουν οι Δήμοι να έχουν τοπικές ομάδες πυρασφάλειας. Είναι το κύτταρο που μπορεί να προλάβει ή να ενημερώσει σε πρώτο χρόνο ή και να καταστήλει μερικές φορές δασικές πυρκαγιές. Η κάθε δασική πυρκαγιά έχει ένα χρόνο και ένα τόπο γέννησης. Εάν βρεθούν κάποιοι άνθρωποι, ιδίως όταν είμαστε στο δεύτερο στάδιο επικινδυνότητας, με δείκτη 4 ή 5 και περιπολούν στο συγκεκριμένο χώρο, μπορούν να προλάβουν και με ένα ραντιστικό μηχάνημα ακόμα μία δασική πυρκαγιά στη γέννησή της. Τα προβλήματα τονίστηκαν σήμερα σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμος Πατρέων, παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. Να καταλάβει και ο πολίτης ότι η δασοπροστασία είναι υπόθεση όλων μας, δεν είναι μόνο της πυροσβεστικής και του δασαρχείου και των φορέων, είναι μια υπόθεση όλων μας, είναι και του απλού πολίτη. Άρα χρειάζεται μια ενημέρωση. Από 1η Μαΐου απαγορεύεται η καύση σε ύπαιθρο. Αυτό πρέπει να το ξέρει όλοι οι πολίτες και πιστεύω και από την πλευρά σας να υπάρχει μια τέτοια ενημέρωση. Όταν γίνεται ο καθαρισμός της βλάστησης από τα παλιά των δρόμων, μένουν τα υπολείμματα από τη βλάστηση. Αυτό για μας είναι πύραυλο αποθήκη. Θα ήθελα να το δούμε φέτος αν μπορούμε να κάνουμε κάτι όταν κόβουμε τα φορτάρια, να μπορούμε να τα μεταφέρουμε, να τα πρέπει να πηγαίνουμε ή στο φυτάδι, ξέρω πού θα μπορέσουμε να τα μετακινήσουμε. Θα ήθελα να μην σα σημειώσω όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα, αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Αντιδήμαρχος, ότι πλέον είναι τόσο λίγες οι δυνάμεις που υπάρχουν σε κάθε υπηρεσία.
Πρωτοπορεί ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ο οποίος πραγματοποιεί σεμινάριο για τον κλάδο στην Καλαμάτα, στον οποίο οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθήσουν σε ζωντανή σύνδεση το πρακτικό κομμάτι της θεωρίας. Η συμμετοχή και εφέτος ήταν μεγάλη. Από τη θεωρία στην πράξη περνούν οι επιστήμονες του κλάδου της οδοντιατρικής στη διμερίδα που διοργανώνεται στην Καλαμάτα από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας είναι πιστός στα ραντεβού του, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Και σήμερα και αύριο, Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαΐου 2016, εδώ στο Horizon Blue στην Καλαμάτα, διοργανώνουμε μία διημερίδα κινητής προσθετικής. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, μία διημερίδα, η οποία έχει θεωρία και πρακτικό σεμινάριο και μάλιστα το πλεονέκτημά της είναι ότι γίνεται τηλεματική σύνδεση με ένα ιατρείο εδώ στην Καλαμάτα όπου είναι ο ασθενής και γίνονται όλες οι πράξεις οι οποίες ακούμε τη θεωρία εδώ στο ξενοδοχείο και συγχρόνως συνδεόμαστε με τηλεματική σύνδεση και βλέπουμε τα πάντα που γίνονται στο στόμα του ασθενούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για μας. Αυτό ξεκίνησε στην Αθήνα, έγινε στη Ρόδο και είμαστε ο τρίτος σύλλογος που το διοργανώνουμε και το πραγματοποιούμε. Η κρίση έχει επηρεάσει τις εξελίξεις στον κλάδο με τα δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς. Δεκαετίες αργότερα η ανάγκη για ολικές οδοντοσίες είναι μεγαλύτερες. Με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και την σημερινή οικονομική πραγματικότητα, πολλά άτομα ζητούν περίθαλψη μέσω ολικών οδοστοιχειών, αφήνουν τη στοματική φροντίδα σε δεύτερη μοίρα και καταλήγουν να είναι νοδοί σαν αποτέλεσμα ανάγκη για ολικές οδοντοστοιχίες, οι οποίες παρότι θεωρείται από πολλούς ίσως ένα παροχημένο είδος μέσα στην νέα μορφή των εμφυτευμάτων κλπ. Εντούτες, όπως είπα πριν, η οικονομική πραγματικότητα σημερινή επιτάσσει την κατασκευή ολικών οδοστοιχιών για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Και να πω κάτι που είχε υποθεί πριν πάρα πολλά χρόνια, σαν απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1982, ότι πρέπει με το τέλος του αιώνα, του 20ου αιώνα, να μην υπάρχουν άτομα στον πλανήτη που να έχουν λιγότερα από 20 φυσικά δόντια μέσα στη στοματική υλότητα. Παρ' όλα αυτά, 40 χρόνια μετά, αυτό δεν έχει επιτευχθεί και έτσι, όπως είπα και πριν, για πολλά χρόνια ακόμη θα έχουμε ανάγκες ολικών οδοστοιχειών. Σε ένα όμορφο κλίμα γεμάτο παιδικές φωνές και χαμόγελα πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του σχολείου αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά στο 17ο Δημοτικό της Καλαμάτας. Με αθλητικές δραστηριότητες και άλλες δράσεις πραγματοποιήθηκε η γιορτή για τη λήξη του προγράμματος στο σχολείο μας, στο 17ο Δημοτικό Καλαμάτας. Το αλληλέγγυο λειτουργεί για δεύτερη χρονιά φέτος, με περισσότερους από 100 εθελοντές και 250 παιδιά. Σήμερα είναι η γιορτή λήξης μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε τόσο δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια τέτοια εικόνα πολιτισμού και αλληλεγγύης. Μπορείτε με πλάνα από τη γιορτή μας να δείτε πόσο τα παιδιά και οι γονείς συμμετέχουν σε όλο αυτό. Είναι μια κίνηση αλληλοστήριξης και πάνω απ' όλα ανθρωπιάς. Είχαμε την ευκαιρία μαζί με τα παιδιά να μοιραστούμε μοναδικές στιγμές όλη τη χρονιά. Να μάθουμε τα παιδιά διάφορα πράγματα, δεξιότητες, να τα υποστηρίξουμε στη μελέτη. Και ταυτόχρονα να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας για τα πράγματα που συμβαίνουν στην εκπαίδευση. Ευελπιστούμε και η νέα σχολική χρονιά να μας δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε όλοι ενεργά. Το σχολείο αυτό είναι μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης του Σύλλογου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Λειτουργήσε για δεύτερη χρονιά με παραπάνω από 100 εκπαιδευτικούς φίλους εθελοντές και πάνω από 250 παιδιά. Είμαι δεύτερο χρόνο στο σχολείο αλληλεγγύης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη με το τι κάνουν εδώ τα παιδιά και οι καθηγητές κάνουν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορούν να έχουν όλα αυτά τα ευχαριστημένα παιδιά και χαμογελαστά και να κάνουν τόσα πράγματα. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Σε εποχές κρίσης δεν πρέπει να μιλάμε με οικονομικούς όρους. Και σε εποχές ελλειμμάτων όμως, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα πλεώνασμα. Πλεώνασμα μεγάλο. Πλεώνασμα ψυχής. Πλεώνασμα αγάπης. Πλεώνασμα αλληλεγγύης. Είναι το πλεώνασμα των εθελοντών του σχολείου, του αλληλέγγυου σχολείου. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι σε αυτό το χώρο. Ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί. Με μεγάλη συμμετοχή από μικρούς και μεγάλους πραγματοποιήθηκε στο Άργος ποδηλατοπορία. Μάλιστα αυτή έγινε και σε τμήματα του νέου ποδηλατόδρομου της πόλης. Με τον καιρό να είναι σύμμαχος, μεγάλη ήταν η συμμετοχή μικρών και μεγάλων στην πανελλαδική ποδηλατοπορία που διοργάνωσε
ο Δήμος Άργους Μυκηνών σε συνεργασία με το Σύλλογο Ορθοπεταλιές και μάλιστα ακολουθήθηκε η πορεία των διαμορφωμένων πλέον ποδηλατόδρομων του Άργους. Είμαστε εδώ στην πλατεία δικαστηρίων στο Άργος, σήμερα Κυριακή, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ποδηλατοπορίας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ορθοπεταλιές διοργανώνει μια ποδηλατάδα μέσα στην πόλη του Άργους. Το χαρακτηριστικό φέτος είναι ότι ήδη με την ανάπλαση έχουμε κάποια κομμάτια του ποδηλατόδρομου. Αυτό που θέλουμε εμείς και είναι έτοιμά μας είναι να δημιουργηθούν και άλλα κομμάτια, να ενωθούν μεταξύ τους, να είναι εύκολη η πρόσβαση στην πόλη πλέον σε ποδηλάτες, να έχουμε επίσης και κάποιες θέσεις πάρκινγκ ή κάποια σημεία που θα μπορούμε να κλειδώνουμε τα ποδήλατά μας, ώστε όλος ο κόσμος της πόλης του Άργους και όχι μόνο να εξυπηρετείται με τα ποδήλατα μέσα στην πόλη. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου εδώ. Περιμένουμε, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα μπούμε στα κομμάτια του ποδηλατόδρομου και θα τερματίσουμε επί της οδού Δαναού επάνω στο γεφυράκι που είναι και εκεί κομμάτι του ποδηλατόδρομου. Εδώ πέρα έχουμε μαζευτεί όλοι μαζί και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για να ακολουθήσουμε τη διαδρομή που μας είπε η κυρία. Μου αρέσει, απλώς δεν ασχολούμαι. Τώρα αφορμή είναι τα παιδιά όπου πρέπει να ασχοληθούμε λίγο μαζί τους. Πάντως τα παιδιά το θεωρούν πλέον ως μέσον προστασίας και του περιβάλλοντος. Έχουν αυτή την παιδεία. Βέβαια, σίγουρα. Σε νέα από τον κόσμο με εξαφάνιση απειλούνται πολλά είδη φυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μελέτη που έγινε και είχε παγκόσμια αναφορά, ο κίνδυνος αγγίζει το 21% των ειδών. Το 21% των φυτών όλου του πλανήτη αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια μελέτη που έχει γίνει. Υπάρχουν συνολικά 391.000 τύποι φυτών σύμφωνα με τη μελέτη που ονομάζεται «Η κατάσταση των παγκόσμιων φυτών». Γράφτηκε από 80 ειδικούς υπό την αιγίδα των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων στο Λονδίνο. Το θετικό της έρευνας είναι ότι ακόμη ανακαλύπτουμε καινούργια φυτά. 2.000 νέα είδη κάθε χρόνο κατά μέσο όρο. Βρίσκουμε νέα φυτά για φαγητό, για καύσιμα, για φάρμακα. Το αρνητικό είναι ότι βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή στο τι καλύπτει πλέον τη γη, την επιφάνεια της γης. Αυτό οφείλεται κυρίως στη γεωργική δραστηριότητα, αλλά και λίγο στην κλιματική αλλαγή. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι πολλά μέρη του πλανήτη υφίστανται τεράστιες αλλαγές και δεν έχουν προστασία. Υπάρχουν πολύ λίγες περιοχές αυτή τη στιγμή που έχουν καταγραφεί για τα σημαντικά φυτά που διαθέτουν. Οι περισσότερες προστατευόμενες περιοχές είναι σημαντικοί θύλακες για τα πουλιά, για παράδειγμα, και χρειάζεται να αλλάξουμε όλο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη πόσα σημαντικά είναι τα φυτά για την ανθρώπινη ζωή. Οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι έχουν έναν τεράστιο αριθμό φυτών στη συλλογή τους. Είναι ελάχιστα μπροστά στο τι υπάρχει γενικά στον πλανήτη. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να περιγράψω όλα τα είδη φυτών του πλανήτη μας. Αλλά ναι, αν τα οικοσυστήματα, τα δάση αλλάξουν τόσο πολύ, τότε το μόνο που θα κάνω είναι να περιγράψω τα είδη από τις συλλογές μας και από τα φυτά που δεν υπάρχουν πλέον στην άγρια φύση. Η Γεωργία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των φυτών σύμφωνα με τις μελέτες. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η υλοτομία και η συλλογή φυτών. Η κλιματική αλλαγή έχει μακρόχρονες συνέπειες στην χλωρίδα του πλανήτη, γι' αυτό και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς τα επακόλουθά της. Καλύπτουν τις απαιτήσεις σας, ξεπερνούν τις προσδοκίες σας. Κέντρο Επίπλου Άργους. Τώρα μεγάλες προσφορές σε εκθεσιακά κομμάτια. Βρείτε επώνυμες κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, συνθέσεις, σαλόνια, παιδικά δωμάτια με έκπτωση 30, 40, 50%. Κέντρο Επίπλου Άργους. Στο 7ο χιλιόμετρο Άργους Τρυπόλεως. Τηλέφωνα 27510 47615 και 47627. www.epipluargus.gr. Νέες προτάσεις επίπλωσης, μεγάλες προσφορές για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Προλάβετε!
Επάγγελμα αγρότης. Καθημερινά αντιμέτωπος με τις δυσκολίες του καιρού. Γιατί να είσαι αντιμέτωπος και με λάθος επιλογές στις ποικιλίες βερικοκιάς που καλλιεργείς? Θέλεις να πειραματίζονται κάποιοι στα χωράφια σου? Υπάρχει λύση. Φυτόρια Σελής. Διαθέτουμε μόνο ποικιλίες βερικοκιάς ανθεκτικές στη μείωση. Διαθέτουμε τις πιο πρώιμες ποικιλίες βερικοκιάς, ροδακίνων και νεκταρινιών της αγοράς. Συγκομιδή από 1η Μαΐου. Δίπλα σας υπεύθυνα λόγω της επιστημονικής μας κατάρτισης και της εμπειρίας μας. Φυτόρια Σελής. Για όσους βαρέθηκαν να φυτεύουν κάθε χρόνο και άλλα δέντρα. Φυτόρια Σελής. Στο 1ο χιλιόμετρο περιφερειακής οδού Άργους Τρυπόλεως, Σκαφιδάκι. Φυτόρια Σελής. Για να είστε σίγουροι. Μέχρι πού θα έφτανες για αυθεντική γεύση χωριάτικου ψωμιού από Προζύμι? Μέχρι το πιο όμορφο χωριό της Αργολίδας. Το λέει και η λέξη. Χωριάτικο. Παραδοσιακός φούρνος Λιμπέρι στο Κιβέρι Αργολίδας. Λίγο έξω από το Άργος βρίσκεις γεύσεις αγνές, αυθεντικές, παραδοσιακές. Δοκιμάστε γαλακτομπούρεκο, μπακλαβά, κατά ύφη. Παραδοσιακά παξιμάδια και κουλουράκια πορτοκαλιού, κανέλας και βούτυρου. Τη γνωστή σε όλους σοκολατόπιτα, παραδοσιακές δίπλες με μακάρονα και κουραμπιέδες. Παραδοσιακός φούρνος Λιμπέρι. Από το 1996 η οικογένεια Λιμπέρι με κέφι, μεράκι και αγνά υλικά δίνει νοστιμιά και γλύκα στην καθημερινότητά μας και σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Παραδοσιακός φούρνος Λιμπέρι στο Κιβέρι Αργολίδας με άνετο πάρκινγκ. Δίνει γεύση στη μέρα μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27510 42180. Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου ή αλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιριών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, καραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27 510 76 037. Αν το παλιό σας αυτοκίνητο είναι μόνιμο πρόβλημα, σας δημιουργεί ένα σωρό υποχρεώσεις, ανακυκλώστε το και απαλλαγείτε από φόρους, τέλη, έξοδα συντήρησης. Ανακύκλωση αυτοκινήτων EcoSilan εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ανακύκλωση μεταλλικών υλικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών. Κέντρο απόσυρσης και ανακύκλωσης αυτοκινήτων EcoSilan σταμάτηση γύπασης. Νέα Κίος Άργους. Τηλέφωνο 27510 63 383. EcoSilan, ο οικολογικός τρόπος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Νέας Κίου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Άουτο Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου Άργος. Τηλέφωνο 27510 69 301.
Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, καθώς τα παιχνίδια μπαράζ έχουν ξεκινήσει και εκεί επικεντρώνεται όλο το ενδιαφέρον. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Μπούρια για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες κλειδωτές του Best. Να πούμε ότι πολλά περισσότερα και αναλύσεις, εικόνα, με εικόνα και το σημαντικότερο, όλο το παρασκήνιο Κώστα. Θα τα δούμε στην εκπομπή που ακολουθεί, Κυριακή στα Sport. Δώσ' μας συνοπτικά έτσι την εικόνα του τι παρακολουθήσαμε σήμερα. Με το δεξί ξεκίνησε ο τσικλητήρας Πυλού. Κάθε πρεμιέρα είναι και δύσκολη όταν κρίνεται ένας τίτλος. Εκεί μπαίνουν τα δύσκολα για άλλες ομάδες και ίσως περισσότερο για αυτές που θεωρούνται φαβορεί από τους υπόλοιπους. Φαβορεί σε αυτή τη διαδικασία αγώνων μπαράζ είναι η Πύλος και κατά γενική ομολογία των άλλων τριών ομάδων συνδιεκδικητών. Βέβαια το θετικό είναι ότι φέτος ανεβαίνουν δύο στις τέσσερις ομάδες, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια για κάποιον που αξίζει να ανέβει. Δεν παίζει, γιατί όταν είναι ένας παίζει και η τύχη πολλές φορές το ρόλο της. Mm-hmm. Με το δεξί λοιπόν η Πύλος επικράτησε με 1-0 στο στάδιο της Πύλου της ομάδας της Ένωσης Λέρνας, της πρωταθλήτριας ομάδας από την Αργολίδα. Αξιόμαχη ομάδα, αλλά ο τσικλητήρας θα μπορούσε άνετα να έχει επικρατήσει με 2-3 τέρματα διαφορά. Ενώ στην άλλη αναμέτρηση, μεγάλο διπλό για τη Δόξα Μεγαλόπουλης μέσα στο Γήθιο, επί του Ολυμπιακού Γήθιου, με 3-0. Έτσι λοιπόν τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη δεύτερη αγωνιστική, όπου οι δύο πρωτοπόροι πλέον, Δόξα Μεγαλόπουλης και Τσικλητήρας Πύλου, αναμετρώνται στην Μεγαλόπουλη, ενώ η Λέρνα υποδέχεται την ομάδα του Ολυμπιακού Γήθιου. Μάλιστα, Γιάννη, θα δούμε όλα αυτά στην εκπομπή σου αναλυτικά που ακολουθεί. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ.